Στο γεμάτο από κόσμο καλογερικό του Λιμένα Θάσου, ο υποψήφιος δήμαρχος Λευτέρης Κυριακίδης ανακοίνωσε το πρωί της Κυριακής την ιδρυτική διακήρυξη του συνδυασμού του με την ονομασία Σύμπραξη Ευθύνης εν ώψη των εκλογών του Μαΐου. Σήμερα είμαστε εδώ για να αποφασίσουμε για το αύριο. Δεν θα ασχοληθούμε με αυτά που κλείνουν. Είμαστε εδώ για να κοιτάξουμε μπροστά, να αναδείξουμε τη δυναμική της κοινωνίας. Η κοινωνία δεν περιμένει από εμάς να τις επισημάνουμε αυτά που η ίδια γνωρίζει. Θέλει από εμάς να ακούσει πώς θα ανοίξουμε το νέο κεφάλαιο που εκπροσωπούμε. Το μέτρο σύγκρισής μας δεν είναι το σήμερα, αλλά ο δυναμισμός της νέας εποχής που εκπροσωπούμε. Η πρόκληση για εμάς δεν είναι να προσφέρουμε λιγότερο τέλμα από αυτό που ήδη υπάρχει, αλλά ένα ριζικά νέο κεφάλαιο. Για το λόγο αυτό, οι λύσεις και ο λόγος που διαμορφώνουμε για τα προβλήματα που έχουμε γύρω μας συμβαδίζουν απόλυτα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της κοινωνίας. Το παρόν έδωσαν στελέχοι, πολιτευτές, βουλευτές και υποψήφοι της Νέας Δημοκρατίας, όπου δήλωσαν τη στήριξή τους, ενώ εκεί βρέθηκε και ο πρώην δήμαρχος Θάσου, Λευτέρης Μερέσης. Ως η επόμενη διοίκηση του Δήμου της Θάσου, δεσμευόμαστε για τη διάθεση σημαντικών κονδυλίων στη στοχευμένη και οργανωμένη διαφήμιση και προβολή του τουριστικού προϊόντος που ονομάζεται Θάσος, αλλά και στη δημιουργία των υποδομών εκείνων που θα κατατάξουν το νησί μας στους πρώτους τουριστικούς προορισμούς της Ευρώπης. Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τα φτερά μας. Η μάχη της καθημερινότητας. Οι εικόνες της καθημερινότητας είναι γνωστές σε όλους μας. Η καθαριότητα είναι πολιτισμός και αποτελεί δική μας δέσμευση η εικόνα ενός νησιού καθαρού. Εδώ όμως χρειάζεται δουλειά. Θέλουμε ένα Δήμο κοντά στο Δημότη, κοντά στο καθημερινό και μικρό πρόβλημά του, με στόχο την άμεση επίλυσή του. Σήμερα είδα μία δυναμική παρουσία, μία φρέσκια παρουσία, μία καλά συγκροτημένη ομάδα και αρκετό ενθουσιασμό, πολύ ενθουσιασμό θα έλεγα. Ένα νέο άτομο το οποίο διαθέτει επιστημονική συγκρότηση, επαγγελματική παρουσία, αλλά και πολιτικό στίγμα το οποίο συμπίπτει με το δικό μου, όπως καταλαβαίνετε, είναι ασφαλώς καλά νέα για την δημόσια ζωή της Θάσου και όχι μόνο. Σήμερα ξημέρωσε μια διαφορετική, μια άλλη μέρα για τη Θάσου. Μια ημέρα προοπτικής του νησιού, μια ημέρα που η σύμπραξη ευθύνης του Λευτέρη, του Κυριακίδη και των συνεργατών του από την 1η Σεπτεμβρίου του 2019 θα πάρουν τις τύχες του νησιού στα χέρια τους. Θέλουμε τη Θάσο πρωτοπόρα, θέλουμε τη Θάσο του τουρισμού, την Θάσο του πολιτισμού. Και θέλω να τονίσω και κάτι ακόμα. Οι περισσότερες ιδέες και σκέψεις του Λευτέρη Κυριακίδη ταυτίζονται και ευθυγραμμίζονται με το σχέδιο και το όραμα της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη για την τοπική αυτοδιοίκηση. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να δηλώσω την αμέριστη συμπαράστασή μου στο πρόσωπο του Λευτέρη Κυριακίδη ως ο επόμενος δήμαρχος για το νησί της Θάσου. Και αυτό το δηλώνω όχι γιατί με συνδέει μια προσωπική αλλά και επαγγελματική σχέση με τον Λευτέρη Κυριακίδη, αλλά γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση, ο πρώτος βαθμός, ο Δήμος έχει και πολλές αρμοδιότητες αλλά και πολλούς πόρους και επομένως το αναπτυξιακό του πρόγραμμα πρέπει να συμπλέει και να συμπορεύεται με το πρόγραμμα της Ερετής Περιφέρειας. Ήρθαμε να στηρίξουμε την υποψηφιότητα του Λευτέρη Κυριακίδη, του αυριανού δήμαρχου της Θάσου, ενός νέου ανθρώπου με μια ομάδα πολύ νέων αλλά και παλαιότερων στελεχών. Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλους για το καλό του νησιού. Είναι ένα σημαντικό νησί, είναι το διαμάντι του Βορείου Αιγαίου, όπως είπε και ο Λευτέρης, και πιστεύω ότι χρειάζεται μια καλή δημαρχιακή αρχή.
Επίσης, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν και ονόματα υποψηφίων που θα στελεχώσουν το συνδυασμό του Λευτέρη Κυριακίδη. Αυτοί είναι οι Αθανασάς Αναστάσιος, Βλαχογιάννη Ζωντανού Γιάννα, Γερογιάννη Παναγιώτα, Γιοργαλά Ρούλα, Γεωργίου Ιωάννης, Γκάγκος Αλέξανδρος, Ελευθερίου Έμι, Σαφάρογλου Γεώργιος, Ιωάννου Αναστάσιος, Καλάκη Λασκαρίνα, Καραβούζης Τηλιανός, Κουβέλης Ελευθέριος, Κουτσομανής Γεώργιος, Κωνσταντίνου Δημήτριος, Μαδεμλής Αντώνιος, Μανίτσας Δημήτριος, Μανίτσας Κωνσταντίνος, Μαρικιανός Ιωάννης, Μαυρενά Βαρβάρα, Μερέση Αρχοντούλα, Ξόγνος Μιχάλης, Παπαφιλίππου Κατερίνα, Πασχάλης Ξενοφών, Πιπίνης Δημήτρης, Πυρήνας Ευστράτιος, Σαλούφα Μαρία, Σαλταρής Αργύριος, Στούπος Κωνσταντίνος, Στρατηγένα Σωτήριος, Τριανταφυλλίδης Αρχοντής, Τσάκαλου Θεοδώρα, Τσολάκης Σταύρος, Τσουλκάνης Γεώργιος, Χαραλαμπίδου Χρύσα και Ψιακίδης Δημήτριος. Ο κόσμος νομίζω πως έδειξε την θέληση και τη βούληση να στηρίξει την προσπάθειά μας και να είμαστε εμείς οι οποίοι θα οδηγήσουμε τις επόμενες εκλογές. Καινούριο που έχει όλη την όρεξη, τη διάθεση και την αγάπη για να αλλάξει κάτι για τις επόμενες γενιές. Στο μέτρο που μπορούμε φυσικά στα πλαίσια της τοπικής κοινωνίας, έτσι. Γιατί έχω πει πολλές φορές κατ' επανάληψη ότι οι επόμενες γενιές θα έχουν εικόνα και ήχο. Άρα κάτι πρέπει να κάνουμε για αυτές. Και νομίζω είμαστε μια γενιά που είμαστε ανάμεσα στη γενιά των γονιών μας και στη γενιά που ήρθε και είμαστε και μέσα στην τεχνολογία, με το επάγγελμα και αυτά. Θα προσπαθήσουμε με όλη μας τη δύναμη και την αγάπη.